Έλατε τώρα, φίλοι μου, να πάμε στη Ρόδο και να μιλήσουμε με την Πέγγι Ντόκου. Πέγγι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι από τη Ρόδο. Η Ρόδος ήταν ο πρώτος σταθμός για τη συμπατριώτησά μας, πολύ γνωστή βέβαια σε όλους μας, επιστήμων, υποψήφια βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, η κυρία Τόνια Μοροπούλου. Σήμερα το μεσημέρι, λοιπόν, είχε συνάντηση στην περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο σε θέματα πολιτισμού Δωδεκανήσου, τον κύριο Κάριο Στοδιάκιο Γεωργίου, ενώ παρόντες ήταν και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Ρόδου, κύριος Παναγιώτης Εγκλέζος, και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Οργανισμού Ρόδου. Ο κύριος Δικογεωργίου βέβαια εξέφρασε την ιδιαίτερη τιμή και τη χαρά του για την, κυρία, για την παρουσία της κυρίας Μοροπούλου στη Ρόδο, η οποία ξεκίνησε από εδώ την περιοδία της, θα βρίσκεται το βράδυ στην Κάσο με αφορμή τους εορτασμούς για το Ολοκαύτωμα. Και μάλιστα η κυρία Μοροπούλου σε δηλώσεις της, πέραν του ότι εξέφρασε την χαρά της για το γεγονός του ότι είναι υποψήφια με την Νέα Δημοκρατία στα Δωδεκάνησα, δηλαδή στον τόπο της, στο δικό της τον τόπο, έδωσε μια ιδιαίτερη έμφαση στον πολιτισμό, λέγοντας ότι ο πολιτισμός είναι η αιχμή της ανάπτυξης και της δημιουργίας και η αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς μπορεί να συνδεθεί και με την τουριστική ανάπτυξη, αλλά και να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία και απασχόληση στις τοπικές οικονομίες, ενώ θα συμβάλλει και στην προστασία της ίδιας της κληρονομιάς μας, η οποία βέβαια μπορεί να διατηρείται ανά τους αιώνες. Εκείνη μάλιστα υπογράμμισε ότι είναι αναγκαίο να προχωρήσουν τα ΣΔΙΤ, τα λεγόμενα, οι λεγόμενες συμπράξεις δημοσίου, επενδύσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, διότι δεν μπορούμε να βάζουμε πάντοτε το χέρι στην τσέπη του κράτους, όπως λέει, και κατ' επέκταση του φορολογούμενου, και ανακοίνωσε ότι κατέθεσε μία πρόταση μέσα από το Πολυτεχνείο στο ΕΣΠΑ με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου και του ίδιου του Περιφερειάρχη του κ. Χατζημάρκου και των Δημάρχων Σύμης Λευτέρη Παπακαλοδούκα, Χάλκης του νυν Δημάρχου του κ. Μιχάλη Πατρού και της Δημάρχου Κάσου για την αηφόρα ανάπτυξη των νησιών. Σε αυτή την πρόταση συμμετέχει και το Καστελόριζο, γιατί αυτά τα μικρά νησιά θα είναι οι πιλότοι ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας, όπως ονομάζεται, για την επόμενη μέρα για την Ελλάδα. Κυρίως οι νησιωτικές περιοχές, λοιπόν, πρέπει να μπουν στο κάδρο, όπως είπε η κυρία Μοροπούλου, και η επόμενη μέρα πρέπει να αναδείξει τον πολιτισμό αλλά και την ανάπτυξη σε υψηλή τεχνολογία μέσα από διάφορες πλέον τεχνολογίες, όπως είναι η διαδραστική, η ψηφιακή κλπ. Και να, με αυτό βέβαια παράλληλα να πολλαπλασιαστούν και οι θέσεις εργασίας. Η ίδια είπε πάντως ότι ας ελπίσουμε με το Ολοκαύτωμα της Κάσου να ξημερώσει και μια νέα εποχή για τα μικρά νησιά. Τώρα, αναφέρθηκε βέβαια και στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου. Σε ερώτηση που έγινε για τη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου, απάντησε η κυρία Μοροπούλου ότι έχει ήδη καταθέσει μια πρόταση, αυτό το έχουμε ξαναπεί και εμείς, που αφορά την επανάχρηση 340 ιστορικών κτηρίων που ανήκουν στο δημόσιο, είναι μέσα στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν, ονομάζεται επανάχρηση, για διαφορετικούς σκοπούς. Είτε για τουριστική χρήση, είτε για εμπορική, είτε για διεθνή προβολή και για κοινωνική κατοικία. Όλα αυτά ισορροπημένα. Σε αυτό υπήρχε η στεναρή αντίδραση με το Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι τώρα, αλλά όπως δήλωσε και η ίδια, ευχόμαστε η επόμενη μέρα να μας βρει περισσότερο δυνατούς, περισσότερο σε μια καλύτερη συνεργασία με το κράτος, το Υπουργείο Πολιτισμού, και γι' αυτό ακριβώς, σε αυτό άλλωστε λέει, κινείται και η λογική που έχει ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Εκεί τέλος, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, έκλεισε την τοποθέτησή της η κυρία Μοροπούλου, λέγοντας ότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πλέον μια Ελλάδα χωρίς μνημόνια, αλλά περισσότερο άνετη στο να μπορέσει να στηριχθεί στα πόδια της και βεβαίως να έχει η Δωδεκάνησος μια πιο δυνατή φωνή και τα νησιά της περιοχής μας μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Πολύ ωραία. Πέγγι, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, φίλοι μου, πριν πάμε να δούμε αυτό το μικρό ρεπορτάζ που έκανα για σας χθες και όπου πολλά παιδιά αλλά και μεγάλοι αναβίωσαν το έθιμο με το αναλύβετε ο Χριστός, όπως λέμε εδώ στο νησί, να πάμε σε μια πρόσκληση από το αναγνωστήριο Καλύμνου Εμούσε. Το Σάββατο, λοιπόν, 8 Ιουνίου, να μην ξεχάσουμε, στις 8 μετά μεσημβρία, στο ισόγειο του Πνευματικού Κέντρου,
θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση αφιερωμένη στην Κάλυμνο της δεκαετίας του 60 με ομιλητές του Διευθύνοντα και ερευνητές του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λογογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών. Το πρόγραμμα σας το έχουμε διαβάσει 2-3 φορές, δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα γίνει και συζήτηση. Με εκτίμηση, η πρόσκληση είναι από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αναγνωστηρίου για το Σάββατο, λοιπόν, 8 Ιουνίου στις 8 μετά μεσημβρίας. Καλή μου φίλη, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Θα σας αποχαιρετήσω εγώ στο σημείο αυτό. Μείνετε να δείτε το όμορφο αυτό ρεπορτάζ. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Ραντεβού και πάλι αύριο στις 3. Γεια σας. Για τον χρόνο σας.